Στο μαζικό αθλητισμό έχει μια ιστορία 10 χρόνων. Ευτυχώς έχουμε γιόγκα στο μαζικό αθλητισμό και στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Έχει φτάσει και στο χωριό μου, στα Τρίκαλα Ιμαθίας. Η Ράνια είναι μια εκπληκτική δασκάλα, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Δεν θα σας καθυστερήσω, θέλω να απολαύσουμε την σημερινή ομιλία με την ομιλήτριά μας, την κυρία Σοφία. Θα ευχαριστήσω τον έναν άντρα που έχουμε στην παρέα μας και τις εκπροσώπους του Δήμου Γιαννητσών που έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας δίνω το λόγο. Πάλι ξανά. Ήθελα να σας πω ότι με ενδιαφέρει πραγματικά να προωθεί στην Ήπεθρο γιόγκα, γιατί εκεί υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες για να ασχηθεί γιόγκα. Δηλαδή, η καθαρή ατμόσφαιρα, τα δέντρα, το περιβάλλον, τα ζώα, κανονικά αυτή η σύνδεση με το περιβάλλον είναι στην πραγματικότητα και η γιόγκα. Δηλαδή, αν δεν συνδεθούμε, αν δεν συνδέσουμε τη φύση μας με τη φύση, στην πραγματικότητα δεν κάνουμε γιόγκα. Εμείς στην πόλη το στερούμαστε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και κάνουμε εξορμήσεις πάντοτε στη φύση, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε και να από εκεί θα πάρουμε την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να θεραπευτούμε μετά. Που πού όλα να την πάρουμε, από τα τσιμέντα και τις λαμαρίνες, από το μονοξίδιο του αζότου, των αυτοκινήτων, πού να την πάρουμε την ενέργεια, ή από τα φάρμακα. Μιρέλα, λοιπόν, η Ήπεθρος είναι εξαιρετική, προσφέρεται. Και με λύπη άκουσα ότι παρόλα αυτά εδώ έχετε μεγάλο ποσοστό σε κατάθλιψη. Κανονικά έπρεπε να είστε η χαρά της ζωής. Βέβαια. Δεν ξέρετε τι γίνεται στην πόλη. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα πλέον.